Στην καυτή επικαιρότητα, αύριο συμπληρώνεται ένας χρόνος από την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία και την έναρξη του πολέμου, ο οποίος πόλεμος έχει μεταξελιχθεί σε πόλεμο Δύσης Ρωσίας, αμπλαβών Κίνα, λέει ότι θα προτείνει ένα πακέτο ειρήνης, αλλά σε σφίγγει τη σχέση με τη Ρωσία, όπου η Αμερική απειλεί την Κίνα ότι αν δώσει όπλα στη Ρωσία θα υποστεί κυρώσεις. Κυρώσεις που δεν θα υποστούν οι 50 χώρες που βοηθούν την Ουκρανία, που δίνουν επίσης όπλα. Η Ρωσία βγαίνει αναστέλει από τη Start 2 των πυρηνικών και οι άλλοι ετοιμάζουν και νέα οπλικά συστήματα. Για ειρήνη δεν μιλάει κανείς. Και μέσα σε αυτή την υπόθεση υπάρχουν και τα παρεμπίπτοντα των ελληνοτουρκικών μετά την παρουσία και του κυρίου Μπλίνκεν στην περιοχή. Για όλα αυτά, πολύ γρήγορα στον κύριο Γιώργο Καπόπουλο. Σήμερα με αυτόν θα ξεκινήσουμε. Καλημέρα, κύριε Καπόπουλε. Καλημέρα. Στα ελληνοτουρκικά διαπιστώσαμε να αρχίσω από εκεί τη συνέχεια. Μετά τα όσα κοσμοϊστορικά έχουν γίνει στη σχέση ΗΠΑ-Τουρκία τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά ότι οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα και την Τουρκία ως ενιαίο χώρο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ειδικά τώρα που αυτό το πλαίσιο είναι αναβαθμισμένο και έχει στο στόχαστό του το Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Γιατί αυτό που μας συνιστούν οι ΗΠΑ είναι να τα βρούμε, να συνομιλήσουμε και να βρούμε μια λύση. Δεν υπάρχει κάτι το καινούριο δηλαδή. Παρόλα αυτά, εξήραν το ρόλο της Ελλάδας ως νατοϊκό προγεφύρωμα βοηθειών και τα λοιπά. Το ερώτημα το δικό μου είναι, καλά δεν βρέθηκε μια κουβέντα έστω για το δικαίωμα των νησιών στην αμυντική τους θωράκιση ή για το τουρκολιβικό το παράνομο? Όχι, μα είναι σαφή η τακτική των ΗΠΑ και όχι μόνο των ΗΠΑ, των περισσότερων ξένων δυνάμεων, κύριε Σαχίνη, για να λέμε τα πράγματα στο όνομά τους, να παραπέμπουν ότι έχετε διαφωνίες, βρείτε τα. Βρείτε τα. Άρα η κουβέντα που έχει ανοίξει δειλά-δειλά στην Ελλάδα από ορισμένους περί συνεκμετάλλευσης, κύριε Καπόπουλε, είναι εκτός πλαισίου? Του βρείτε τα. Το βρείτε τα είναι η μόνιμη υποδός των Αμερικανών. Δεν πιστεύουν ότι θα τα βρούμε στο ορατό μέλλον. Πιστεύουν σε μια εκτόνωση και σε μια, αν θέλετε, πιο ήρεμα νερά στις διμερείς σχέσεις μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στην Τουρκία, δηλαδή που δεν θα ξεκαθαρίσει πριν από τις εκλογές στην Τουρκία, όποτε αυτές και αν γίνουν. Δεν εννοώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αδιάφορες προς την εμπριστική ρητορική του Ερντογάν, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υιοθετούν και τις ελληνικές θέσεις. Δηλαδή ποια είναι η ελληνική θέση, ότι υπάρχει μία και μόνη διαφορά, η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Δεν λένε ότι υιοθετούν τις αιτιάσεις της Τουρκίας, αλλά και δεν το διαψεύδουν. Πιστεύετε, επειδή είπατε εισαγωγικά, ότι μας βλέπουν ως ενιαίο χώρο, άρα με βάση ότι τα ενεργειακά είναι ένα πρόταγμα στην Ανατολική Μεσόγειο, θα ήθελαν μια συνολικότερη διευθέτηση που θα περιελάμβανε και Ισραήλ και Αίγυπτο και Κύπρο και Λιβύη? Ακριβώς. Μόνο που αυτή η προοπτική έχει επί του παρόντος ανυπέρβλητα εμπόδια. Δηλαδή θέλει λύση του Κυπριακού, θέλει λύση του Μεσανατολικού. Κάτι φάνηκε ότι κινείται, όχι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, όταν ο Λίβανος οριοθέτησε πρόσφατα τις θαλάσσιες του ζώνες με το Ισραήλ, με την έγκριση της Χεσμπολά, που η έγκριση της Χεσμπολά δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε πράσινο φως από την Τεχεράνη. Να δούμε, είναι όλη η περιοχή κινούμενη άμμος. Κύριε Καπόπουλε, κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, βλέπετε ότι έρχεται πολιτική αλλαγή στην Τουρκία? Οι εκτιμήσεις είναι αυτές ή κέρδισε χρόνο και κέρδισε και νομοποίηση το κακό παιδί για τη Δύση μετά τη ανθρωπιστική τραγωδία των σεισμών? Νομίζω ότι ισχύει αυτό που λέμε, ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο μέσος Τούρκος πολίτης θα βλέπει τους χάρτινους πύργους, τους ουρανοξύστες των 5 μεγαλοεργολάβων που σοριάστηκαν με την πρώτη δόνηση και θα εκλαμβάνει ως προσβολή τις αναφορές του Ερντογάν στη μάχη της Τριπολιτσάς. Στο θα δούμε μυστικά ένα βράδυ, δηλαδή τι σχέση έχουν με τη δύσκολη καθημερινότητα του Τούρκου πολίτη τα όσα εμπριστικά λέει ο ηγέτης τους. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Ερντογάν. Για τον Ερντογάν δεν υπάρχει ήττα, κύριε Σαχίνη. Εάν χάσει τις εκλογές ή θα πάει φυλακή για όσα έχει κάνει, τουλάχιστον στον τομέα της διαφθοράς και της διαπλοκής, ή θα πρέπει να φύγει από την Τουρκία και να πάει κάπου αλλού. Εν τω μεταξύ, ξέρουμε όλοι ότι μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016 ο Ερντογάν έχει μοιράσει όπλα σε κομματική πολιτοφυλακή. Πάρτε το σαν δεδομένο. Δεν πρόκειται να φύγει από την εξουσία. Θα κάνει ό,τι μπορεί με θεμητά και αθέμητα μέσα για να παραμείνει.
Και πάμε σας παρακαλώ και στο άλλο κεφάλαιο. Αύριο είναι ένας χρόνος. Τι έχουμε καταλάβει, τι έχει αλλάξει και αν βλέπετε τελικώς τους μεγάλους παίκτες ισχύως να ενδιαφέρονται έστω για μία ανακοχή ή αν οξύνεται, παροξύνεται περαιτέρω το κλίμα. Κοιτάξτε, τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της σύγκρουσης είναι ότι διαψεύτηκαν όλες οι μεγάλες προβλέψεις. Υπήρχε μια πρόβλεψη που έλεγε ότι η Ρωσία θα γονατίσει από τις κυρώσεις και θα γίνει ένα κράτος παρίας. Διαψεύστηκε. Υπήρχε μια αίσθηση το καλοκαίρι ότι η Ευρώπη θα πεινάσει και θα παγώσει από το κρύο γιατί έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας. Και αυτό διαψεύστηκε. Και αυτές οι δύο διαψεύσεις δίνουν κουράγιο στις δύο αντίπαλες πλευράς να συνεχίσουν μέχρι να πετύχουν τους στόχους τους. Αυτό που ήθελαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά προτεραιότητα δεν ήταν η ήττα της Ρωσίας, ήταν να καταστρέψουν την ειδική σχέση Γερμανίας-Ρωσίας. Το πέτυχαν. Ο μεγάλος χαμένος αυτής της σύγκρουσης είναι η Γερμανία και η Ευρώπη. Και τώρα επιπλέον ετοιμάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες να πιέσουν τους Ευρωπαίους συμμάχους τους δίπλα στο κόστος της καταστροφής των σχέσεων με τη Ρωσία να προσθέσουν και την επιδείνωση των σχέσεων με την Κίνα. Ερώτημα, πόσο θα αντέξει η πρόσωψη ομοφωνίας της Ατλαντικής Συμμαχίας, γιατί εδώ ο καγκελάριος Σόλτς το έχει πει καθαρά. Αυτό που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εμπορικός πόλεμος όταν επιδοτούν τις δικές τους επιχειρήσεις ανταγωνιστικά και αθέμητα προς την ευρωπαϊκή παραγωγική διαδικασία. Η Κίνα δεν είναι συμπλήρωμα της Ρωσίας, ούτε σύμμαχος της Ρωσίας. Είναι μια αναδυόμενη νέα δύναμη, η οποία προβάλλει σαν εγγυητή της παγκοσμιοποίησης και έχω την αίσθηση ότι το ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο θα ανακοινωθεί την Παρασκευή δεν θα ικανοποιεί ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε τη Ρωσία, αλλά θα αντιμετωπιστεί ως πολύ σοβαρό από όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, από την Ινδία, από τη Βραζιλία, από χώρες που δεν έχουν πάρει θέση στη σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας. Μάλιστα. Το γεγονός ότι η μεν Ρωσία, ο Πούτιν, είπε ότι αναστέλει την παρουσία στη συμφωνία START 2. Από την άλλη, ο Biden πηγαίνοντας στο Κίεβο ανακοίνωσε μισό τρεις έξτρα πολεμική βοήθεια. Σας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έχει ανοίξει ο δρόμος ακόμη και για τη χρήση πυρηνικών? Για τη χρήση πυρηνικών όχι, αλλά για μια νέα κούρσα εξοπλισμών όπου η Ρωσία στις διαπραγματεύσεις ή στο πεδίο του συμβατικού πολέμου θα μετράει ένα προβάδισμά της στα πυρηνικά, ναι. Μάλιστα. Μπαίνουμε σε περιοχή υψηλών κινδύνων. Λέει εδώ ένας φίλος, ρωτήστε σας παρακαλώ πολύ τον κύριο Καπόπουλο, αντέχει στην πραγματικότητα μια ήττα της Ρωσίας η επωνομαζόμενη συλλογική Δύση, όταν και η πρόσφατη ανακοίνωση του Guardian έρευνας δείχνει ότι η Δύση ναι μεν όσμωσε ακόμη καλύτερα μεταξύ της, αλλά είναι σαν αντιστοιχεία με τον υπόλοιπο κόσμο? Όχι, κοιτάξτε, δεν μπορεί να θες να αποσταθεροποιήσεις και να εύχεσαι την ήττα μιας χώρας που έχει 5.000 πυρηνικές κεφαλές. Είναι κοινή λογική. Είναι κοινή λογική ότι η Ρωσία δεν έχει περιθώριο υποχώρησης. Δηλαδή, εάν χάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι ο δεύτερος ο θάνατος της Σοβιετικής Ένωσης, είναι η αποξένωση από όλες τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες και η διάσπαση της ίδιας της Ρωσίας. Ο Νίκος από το Λονδίνο λέει καλημέρα στον κύριο Καπόπουλο. Παρακολούθησα τη συνέντευξη του Μπλίνκεν και της Γερμανίδας Υπουργού Εξωτερικών και του Ουκρανού Υπουργού Εξωτερικών στο συνέδριο του Μονάχου. Δεν μπορούσα, κύριε Καπόπουλο, να πιστέψω στα αυτιά μου το βαθμό της προπαγάνδας και της υποταγής όλων στις ΗΠΑ, ιδίως της Γερμανίας. Πώς θα πάμε σε ειρήνη, λέει, με τέτοιες εκλογές? Ιδίως των Πρασίνων. Μάλιστα. Ιδίως των Πρασίνων, που είναι πιο Αμερικανοί από τους Αμερικανούς. Ενώ ο καγκελάριος Σόλτς λέει τα πράγματα με το όνομά του. Μιλάει για εμπορικό πόλεμο. Κοιτάξτε, η Γερμανία σύρεται. Η Γερμανία είναι ο μεγάλος χαμένος. Χάνει τη φημή και την επαρχή ενέργεια. Υποχρεώνεται να εξοπλιστεί και να πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής στις στρατιωτικές δαπάνες. Είναι ο μεγάλος χαμένος αυτής της σύγκρουσης. Και το τελευταίο ερώτημα για σήμερα, ένα χρόνο μετά, το γεγονός ότι μεγάλα think tanks στις ΗΠΑ όπως το RAND λένε ότι πρέπει να βρεθεί μια διέξοδος στο αδιέξοδο της Ουκρανίας, σας λέει κάτι για την εσωτερική συζήτηση στις ΗΠΑ ή όχι? Υπάρχει στις ΗΠΑ ήδη ένα μεγάλο αυξανόμενο ποσοστό Αμερικανών πολιτών που είναι δυσαρεστημένοι με τις δαπάνες και με την εμπλοκή στην Ουκρανία. Ξέρετε, η Ουκρανία όπως και το Αφγανιστάν για τον μέσο Αμερικανό πολίτη είναι πολύ μακριά. Μάλιστα. Κύριε Καπόπουλε, σας ευχαριστώ για αυτές τις σύντομες αλλά πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.